Λεόνη Καρανικόλα. Είμαι Χιώτισσα, κατάγομαι από εδώ, εδώ έχω μεγαλώσει. Επέλεξα αυτή τη σχολή γιατί ήταν η πρώτη μου επιλογή, ήθελα από πάντα να περάσω εδώ. Είναι ένα επάγγελμα, είναι ότι πολύ δύσκολο για τις γυναίκες, δεν είσαι ναυτικός, είσαι μηχανικός. Νιώθω πολύ τυχερή που είμαι εδώ, ήδη από τις πρώτες μου ημέρες σχολή. Σαν γυναίκα, οι καθηγητές είναι πάρα πολύ θετικοί απέναντί μου. Δεν με ξεχωρίζουν καθόλου, με βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι πολύ άβολη η αλήθεια είναι να είσαι μόνη σου σε μια σχολή γεμάτη άντρες, αλλά και εμείς οι γυναίκες μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά και θέλουμε ισότητα. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη. Τα πρόεδρε πεσέλη να πού. Ναι, ναι. Η αδερφή μου είναι στην ΑΕΝ Νουσόν, είναι καπετάνια. Τις γυναίκες τις απονθαρρύνουν, γιατί είναι γυναίκες και σου λέει πού θα πας στη μηχανή εκεί κάτω. Θεωρώ ότι είναι ένα επάγγελμα που μπορεί ο καθένας αν έχει θέληση να την κάνει αυτή τη δουλειά. Και όλοι όσοι θέλουν και όσες θέλουν να την επιλέξουν. Είναι από ναυτική οικογένεια. Δεν είμαι ακριβώς από ναυτική. Ο ξάδερφός μου έχει τελειώσει την ΑΕΝ Νουσόν. Ο παπάς μου έχει μπει χρόνια στα καράβια. Ότι αν ο γονιός σου είναι εκεί μέσα, σε κάνει να θέλεις να πας. Αν κάτι το θες, θα το κάνεις. Πόσο μάλλον εμείς τα παιδιά που έχουμε μεγαλώσει σε νησί και αγαπάμε τη θάλασσα. Και μας κάνει να θέλουμε να πάμε όλο και εδώ πέρα. Ονομάζομαι Χρυσοβαλάτη Καρανικόλα. Σπουδάζω στην ΑΕΝ Άρχων Ινουσών και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Είναι επάγγελμα το οποίο δεν επιλέγουν πολλές γυναίκες. Θέλει δυναμισμό, πίστη, κόπο, ελπίδα και πολύ κουράγιο γιατί. Όπως μας είπαν και πριν όλοι εδώ οι εκπρόσωποι της σχολής, είναι ένα μοναχικό επάγγελμα που θέλει πολύ κουράγιο. Για να είσαι πάνω στα πλοία, μόνη σου, μπορεί με το πλήρωμα να έχει πολλούς άντρες, όλα αυτά. Νιώθω και εγώ εξίσου περήφανη που βρίσκομαι σε αυτή τη σχολή και σπουδάζω αυτό το επάγγελμα, γιατί είναι ένα μοναδικό επάγγελμα που σου δίνει πολλές επιλογές στη ζωή σου. Και πώς είστε στη σχολή? Είμαστε 4 κοπέλες στο έτος μου. Στα πιο μεγάλα έτη έχει και περισσότερες. Εσείς είστε 4 κοπέλες στο έτος και πόσο αγόρια? Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε 37. Τα 33 είναι αγόρια. Πιο δύσκολη δουλειά στις μηχανές ή στο τυπωμένο? Εντάξει, είναι και τα δύο εξίσου δύσκολα. Έχουν πολλές συνθήνες. Προτρέπεις άλλες κοπέλες να βγουν? Ναι, εννοείται. Είναι μια πολύ καλή επιλογή που πιστεύω δεν θα το μετανιώσω.